ΟΗΕ για την Ελλάδα και δουλεύω και στο Παπαδοπούλιο, τον Νίκο Φιλοξενία, ως επιστημονικό συνεργάτη. Λοιπόν, σαν μαμά όμως θέλω να μιλήσω. Είμαι μαμά ενός ανήλικου παιδιού, 5 ετών. Ωραία τα όρια. Όμως, έχω μία ερώτηση. Τι γίνεται με τη μετουσίωση, γιατί και η κυρία Παντή θα μπορούσε να μας την απαντήσει. Τα όρια από μόνα τους δεν είναι ένα είδος βίας. Όταν ζητάμε από τα παιδιά να μην κάνουν αυτό ή να βάλουμε ένα όριο, δεν είναι όπως τα μνημόνια, ας πούμε. Ότι τα μνημόνια έχουν κάποια μέτρα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Όπως και να έχει, όλοι είμαστε λίγο πιο φτωχοί. Ας το πούμε έτσι, ας σας πάω λίγο κάπου αλλού. Τα όρια σαν όρια. Με ποιον τρόπο μπορούν οι θύσεις και τα θύματα που είναι το ίδιο νόμισμα με άλλες όψεις σε κοινωνικό επίπεδο να έχουν μετουσίωση της ενόρμησής τους. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 τρόπους της μετουσίωσης του σατισμού και του μαζοχισμού. Θα πρέπει να το δείτε σε πολύ βαθιά ψυχαναλυτικά κομμάτια. Αλλά τα όρια αφενός, όταν λέμε όρια, δεν εννοούμε την τιμωρία. Εννοούμε όλους εκείνους τους κανόνες και τα μέτρα που παίρνουμε προληπτικά για να μπει ένα παιδί σε κανόνες και σε πλαίσιο. Γιατί όλοι λειτουργούμε στην κοινωνία σε κανόνες και σε πλαίσιο. Αυτό είναι εκπαίδευση, είναι βίωμα, είναι πρότυπο δικό μας. Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν ο γονιός είναι όλη τη μέρα στο διαδίκτυο και είναι στο κινητό του και την ίδια ώρα ζητάει από το παιδί να κλείσει το δικό του λάπτοπ, αυτό ναι, είναι μια άσκηση βίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και το προσωπικό παράδειγμα για να τοποθετηθούν τα όρια. Η απουσία ορίων, από την άλλη, είναι αποποίηση γονεϊκού ρόλου και γονεϊκής φροντίδας. Γιατί το παιδί δεν έχει διαμορφώσει ακόμα εκείνους τους μηχανισμούς του εσωτερικού ελέγχου για να ελέγξει τη δική του παρόρμηση. Κυρία Παντή.